Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία στις ΣΕΡΕΣ, καθώς η κακοκαιρία με το όνομα Γένεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Πράγματι, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδίδωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ένα καιρικό φαινόμενο με το όνομα Genesis θα χτυπήσει την χώρα μας, από χθες το απόγευμα. Και μέχρι το Σάββατο πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήδη από σήμερα οι υπηρεσίες βρίσκονται επιποδώς, καθώς οι βροχές και οι χαλαζοπτώσεις έχουν ενταθεί από εχθές. Σήμερα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μέχρι αργά το βράδυ, από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Και αυτά, όπως είπα, θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Η πολιτική προστασία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με συγκεκριμένες οδηγίες, όπως προσοχή στις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά όταν πρόκειται για μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Έχει εκδώσει οδηγίες Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην διασχίσουμε ρέματα ή χυμάρους για κανένα λόγο, ούτε πεζοί ούτε με το αυτοκίνητο, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες του οχήματός μας. Να περιορίσουμε όσο γίνεται τις μετακινήσεις μας κατά την αιχμή των φαινομένων και όταν θέλουμε να μετακινηθούμε σίγουρα να παίρνουμε πληροφορίες όσον αφορά τον καιρό από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία όσο και για τη βατότητα των δρόμων από την αστυνομία. Όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλές οδηγίες στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που μπορεί να ανατρέξει ο κόσμος να τις δει. Ιδιαίτερα τα βράδια χρειάζεται προσοχή να μην διανυκτερεύουμε σε υπόγεια ή σε ισόγειους χώρους που έχουν πλημμυρίσει και να δείξουμε μια μέρημνα στα παιδιά και στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους. Πάντως ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αστάθεια και την επόμενη εβδομάδα. Η υπόλοιπη εβδομάδα θα συνεχιστεί πάλι με βροχές και καταιγίδες, αλλά όπως είπα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί μέχρι και το Σάββατο, γιατί θα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Όπως σας είπα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν οι καταιγίδες, ειδικά μετά τις μεσημεριανές ώρες.